Γεια σας. Ένα άτομο πολύ συζητημένο τα τελευταία χρόνια φιλοξενούμε σήμερα στο podcast. Αν και προέρχεται από αθλητική οικογένεια, ο πατέρας του ήταν μορφή στον χώρο του μπάσκετ ιδιαίτερα. Και κάποια στιγμή στο βολέι. Ναι. Με Λύκειο Ακρόπολης και Λυσαίο, Αντώνη Δημητρίου. Μάλιστα. Έκανε μαγικά κόντρα στο Μαύρο Νικόλα. Εν τούτης, θα έλεγα ότι ο φιλοξενούμενος μας έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στο Survivor, όπου κυριολεκτικά διέπρεψε, και καλωσορίζουμε τον Μάριο Πρίαμ. Γεια σου, Μάριο. Αγαπημένοι μου, χαιρετώ. Ευχαριστώ για το όμορφο intro, το οποίο αναφερθήκατε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο πατέρας μου. Το οποίο γνωρίζετε πολλά χρόνια από τον αθλητισμό, εσείς και ο κόσμος έξω. Και ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί με τιμά ιδιαίτερα. Και με τη Σφυρίχτρα ήταν legend. Ξεχωριστός. Μαζί με Χατζη Στεφάνου, έτσι. Ήταν χρυσές εποχές του μπάσκετ, μιλώντας τότε. Θυμάμαι εγώ έτσι ιστορικά πιτσιρικάς να είμαι στα γήπεδα και να ήταν τα γήπεδα του μπάσκετ γεμάτα κόσμο. Ναι. Δηλαδή έχω αυτές τις εικόνες, αυτήν την ανάμνηση από γήπεδα του μπάσκετ γεμάτα. Κοιτάξτε, κόσμο. Ο Πρίαμος άφησε τη σφραγίδα. Ήταν μοναδικός. Ήταν προσωπικότητα μεγάλη. Άφησε τη σφραγίδα του και χαίρομαι που πραγματικά που χαίρεσαι για τον πατέρα σου, που υπερηφανεύεσαι, γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα, ξέρεις, να εκτιμούμε τους μεγαλύτερους, τον πατέρα μας, γιατί καμιά φορά οι νεότεροι τα κάνουν delete εύκολα. Ναι, είμαστε στην ναι, εποχή του story. Πολύ ωραία. Μαρία, όμως ο πατερούλης σου έκανε και κάτι ακόμη που μπορεί να σου διαφεύγει. Έβαλε το κυπριακό βόλεϊ στη μαθητιάδα στον παγκόσμιο χάρτη μαζί με τον Μαυρονικόλα. Είχε βγάλει τότε μια εξαιρετική φουρνιά με τον Λυσαίο, με τον Αντώνη Δημητρίου. Ήταν καταπληκτική ομάδα ζωγράφηση εκεί στην Ευρώπη. Αν μπείτε στο πατρικό μου, μία από τις 3-4 φωτογραφίες πρώτες που μπορεί να δει κάποιος είναι η φωτογραφία του τότε βόλεϊ, όταν είχαν κερδίσει, όταν ο πατέρας μου ήταν προπονητής της Εθνικής και είχαν κερδίσει μικρών κρατών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μικρών κρατών. Και είναι οι φωτογραφίες όλων αυτών. Στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Που πραγματικά εξαιρετικό παιχτών του βόλεϊ, εξαιρετικής φουρνιάς. Ναι. Πήγα από τους πρώτους αγώνες. Σε αγώνε μικρών κρατών που ξεκίνησα. Ανταποκριτή, έτσι. Ναι, απεσταλμένο του ΡΙΚ. Για 12 χρόνια πήγαινα, από το 1991 μέχρι το 2001. Μαρίο, 6 παρουσίες. It's possible, impossible is nothing. It's possible to touch, κύριε Μπογιατζίνη, σε κοντά του βλέπει. Ζωντανό. Πατριάρχη. Φίλο μα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε κοινό χορηγό. Πέστα, παίξε μπαλίτσα. Μπούκιο. Αμπάσατε. Γιατί φοράς αυτό τη φορά στη φανέλα του Μπούκινο. Ναι, Λάζαρος Φιλίππου Πάνο. Εφόσον Ζωρακάκιν και τσαλάκωσα τη λίον, αλλά δεν φαίνεται πολλά. Σου αρέσει το πράσινο χρώμα? Γιατί όχι. Ρώτησα. Ρώτησα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πράσινο ήταν το μαγιό μου στο πρώτο Survivor, αν θέλεις να μιλήσουμε έτσι. Δεν έχω κανένα θέμα. Και ναι, είμαι ambassador της εταιρείας. Έχουμε κάνει αρκετά διαφημιστικά μαζί. Γνωρίζω το πόσο σκληρά. Ανερχόμενη δύναμη. Εργάζονται ανερχόμενη δύναμη στο στοιχηματικό κόσμο. Τι ήταν ο τεράστιος Λάζαρος Φιλίππου, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Να ξέρω ότι και οι ενέργειες που κάνουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλους μας και για την κοινωνία έξω, έχουν και πάρα πολύ φιλανθρωπικό πολλές φορές. Το πανηγύρι του Αγίου Λαζάρου. Το πανηγύρι του Αγίου Λαζάρου, το οποίο χαίρομαι που είμαι μέρος του τα τελευταία χρόνια. Σημάδεψε τη ζωή. Βεβαίως. Είναι όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Και χαίρομαι που οι Κύπροι, πολλές φορές ξέρεις, κράζουμε τη ράτσα μας για πάρα ψυχή. Πολλά πράγματα. Όταν χρειαστεί να στηρίξουμε τον συνάνθρωπο μας, ο κόσμος δίνει το παρόν του. Ναι, και αυτό είναι γεγονός. Χρειάζεται να λέμε και τα θετικά πολλές φορές. Και να τα μεταβιβάζουμε και στον κόσμο. Γιατί πάρα πολλές φορές λένε, όταν κάνουμε κάτι το οποίο στηρίζουμε μια προσπάθεια, μια φιλανθρωπική εκδήλωση, μα γιατί τη διαφημίζεται πολλές φορές? Κάποιοι έχουν αυτή την άποψη. Πολλές φορές πρέπει να, σε εισαγωγικά, να διαφημίσεις κάτι με σκοπό και μόνο σκοπό να προσπαθήσουμε
να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο να γίνουμε περισσότεροι, άρα το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να το κάνουμε. Ακριβώς έτσι. Να σου πω, με το Λάζαρο είσαι φίλος και αδερφός, έτσι. Πάρα πολύ φίλοι, πάρα πολύ φίλοι. Αιτία και αφορμή, το περιβόλι. Αιτία και αφορμή ήταν το περιβόλι, όπου μου εζητήθηκε να είμαι μέρος αυτού. Είχα πάρει και κάτι στίβους Survivor την πρώτη χρονιά. Αφιλοκερδός για τον κόσμο να παίξουν τα μωρά. Παρουσίασα την εκδήλωση, περάσαμε φανταστικά, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνουμε και έτσι ήρθε και έδεσε το γλυκό, γίναμε φίλοι και συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολλά έργα που έχουν να κάνουν σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Στον Παλί πότε θα πάμε? Στον Παλί ανάρτησα ένα story. Έγινε χαμός. Ο ερχόμενοι εδώ στο στούντιο που ήμασταν μαζί και ο κόσμος νόμιζε ότι όντως πάμε στον Παλί. Ήρθαμε εδώ στο podcast και ψεύτηκα το προ-show. Και εμπιστέψαμε και εμείς. Ναι, και ρε, λέω μου, άντε που γίνεται, ποιος παντρεύκεται, πού πάτε, πάτε κανέναν bachelor, τι κάνετε? Ήταν ένα story πολλά πετυχημένο. Ναι, bachelor, θα παντρευτεί ο μικρός. Φίλοι μου, γέλασα πολλά. Θα πάρουμε τον Μιτσί. Να σας δείξω ότι μηνύματα έπιασα να γελάσετε. Πολύ ωραίο. Ρε, ξέρεις, από πάνω έχουμε drone. Καταγράφουμε αν, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε, προσέχω τις κινήσεις μας. Όπως την έχεις φάει στο Σερβάιβορ. Ναι, προσέχω. Σε έκαψε τον ντρόν? Όχι, με έκαψε κανέναν ντρόν. Μιλήσαμε λίγο για Σερβάιβορ. Εκεί το πήγα, ναι, στον ντρόν. Μιλήσαμε λίγο για Σερβάιβορ. Έκανες κάτι χει, μετάνιωσες? Τίποτε, δεν έκανα που να μετάνιωσω για κάτι. Το Σερβάιβορ ήταν δύσκολη ζωή εκεί στον Αγιο Δομενικό? Να σου πω, είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολο το project από μόνο του, μια και πράγματα τα οποία θεωρούμε φυσιολογικά στην καθημερινότητα μας, όπως είναι το να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, πολύ ναι. σημαντικό, το φαγητό, η επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα από θέμα πείνας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά οι πρώτοι μήνες είναι τραγικοί, μπορώ να πω. Για μας το θέλουμε να έξι σάντουις την ημέρα. Δύσκολο. Πώς άντεξες ρε Μαρία? Κοίταξε, ψυχικά από θέματα. Πείσμα, επιμονή. Μάλιστα. Για και καμιά μπανάνα. Να πετύχεις και ένα φρούτο που σου διούν πριν τον αγώνα, που άμα φτάσεις να χάσεις 3-4 έπαθλα, σκέψου ότι μπορεί να κάνεις και 10-12 μέρες να φάεις. Βέβαια, για να κάνεις αυτές τις θυσίες αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Πρέπει να πήρες καλά. Νομίζω έχεις ποδοσφαιρικές απολαβές. Και οικονομικά. Ήταν λέω λάθος. Όχι, είναι σίγουρα το οικονομικό κεφάλαιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στο δεύτερο Survivor που πήγαμε. Μια και αν έλεγα ότι πάω μόνο για την εμπειρία, ήταν να μου ψεύτεις. Και δεν το λαλώ. Ενδικά αρισκεί μου να είμαι ειλικρινής με το που κάνω και να είμαι ντόπρος. Την εμπειρία ανέζησα στο πρώτο Survivor, όταν πια και δεν ήξερα τι ήταν ή τι να συναντήσουμε. Ναι, ήταν για την εμπειρία. Έναν τεράστιο casting των 100.000 ανθρώπων να βρεθώ στους 6 επιλογές αντρών. Ήταν κάτι το οποίο σίγουρα κάτι είδα για σε μένα και θέλει και ο παράγοντα τύχη ίσως πολλές φορές. Ναι, ναι. Άρα, ναι, και οι οικονομικές απολαβές ήταν κάτι που εννοείται παίζει το ρόλο του, αλλά και ο τίτλος του ότι All Stars. Οι παίχτες από όλα τα Survivor οι οποίοι έκαναν κάποιον γκέλ στον κόσμο, αγαπήθηκαν από τον κόσμο, ήθελαν ο κόσμος ίσως να τους δει σαν All Stars. Όφυλα, πιστεύω, για τον κόσμο και για εμένα να είμαι εκεί. Σύν ότι οι οικονομικές απολαβές ήταν πάρα πολύ καλές, άρα αυτό ήταν που με έκανε να βρεθώ ξανά εκεί. Ο Τούρκος είναι φίλος. Αν σου κάνει πρόταση για τρίτο, κολλητό, πας, σφαίρα, κουτρουμπέλες. Κοίταξε, πιστεύω πως ναι, μια και ένα παιχνίδι το οποίο ανέδειξε με εμένα. Λαχείο, κόσμος, να σύσεις το λαχείο να το πετάξεις. Ναι, ο κόσμος ναι, σίγουρα γνώρισε με μέσα από εκεί. Είναι κάτι το οποίο αγαπώ ασχετών όσες δυσκολίες και να λέω ότι περνούμε. Γιατί είναι πραγματικές οι δυσκολίες. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνει η πείνα, τι σημαίνει να αγωνίζεσαι κάθε μέρα. Ρεκορπίνες. Κάθε μέρα παθαίνεις ηλίαση γιατί 40 βαθμοί και έκαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο εσείς βλέπετε μια μισή ώρα τηλεοπτική, εμείς μπορούμε να είμαστε 9 ώρες εκεί για τα γυρίσματα. Το βράδυ το κρύο είναι πάρα πολύ, η θερμοκρασία πέφτει 25 βαθμούς, είναι τροπικό το κλίμα, κρυώνεις και είμαστε πάνω σε ένα σανίδι. Είναι ξέρεις δεστένες, έχει κομμενάκια. Είσαι με τους ίδιους, είναι μόνο έτσι, είσαι με τους ίδιους ανθρώπους που η επικοινωνία είναι ακόμα πιο δύσκολο και με το φαΐ. Δηλαδή όταν είσαι με τους ίδιους ανθρώπους 24-24 ώρες, το να τσακωθείς, να συγκρουστείς λόγω της πείνας, λόγω της ταλαιπωρίας, λόγω των τραυματισμών, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ζωή σου
Όπως επίσης και μια επικοινωνία, το να μην ξέρεις τι κάνουν οι δικοί σου άνθρωποι έξω. Κάτι το οποίο στο καλά, μυαλό. Τηλέφωνο να έχετε κάθε πόσο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει επικοινωνία εάν κερδίσεις κάποια έπαθλα όπου πάει σταδιακά, ξεκινώντας από μηνύματα του Twitter, φτάνοντας σε ένα σημείο όπου θα σου στείλουν κάποια ηχητικά οι γονείς. Και πέρσι ήμασταν στην ευχάριστη θέση, όσοι μείναμε σχεδόν προς το τέλος, η επικοινωνία να ήταν να ταξιδέψουν οι γονείς μας, ένας από τους γονιούς μας στον Άγιο Δομήνικο, να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους γονείς να έρθουν. Κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και η καλύτερη στιγμή για εμένα από και τις δύο χρονιές. Ήταν, ήταν η στιγμή που ήρθε η μητέρα μου στον Άγιο Δομήνικο. Η Θεσσαλονικιά. Η Θεσσαλονικιά. Γι' αυτό έχει θετική ενέργεια. Και νομίζω πως ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αλλά μπορώ να τα ξεχάσω και να θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Μπρολάκο, ποιο από τα δύο Survivor ήταν έτσι το πιο προβοκατόρικο, το πιο συγκρουσιακό? Σίγουρα το All Stars, μιας και το πρώτο Survivor ήταν πιο αυθεντικό. Σε ποιον τομέα ήταν πιο αυθεντικό? Στο ότι όσοι επίαμεν, δεν ξέρω αν πού τηλεόραση πρώτα απ' όλα. Κάτι πάρα πολύ βασικό. Και επίσης πολλές φορές το άγνωστο είναι από μόνο το αυθεντικό. Mm. Άρα με ρωτούσες, το πρώτο Survivor ήταν πολύ ξεχωριστό. Το All Stars αγωνιστικά πολύ πιο δυνατό. Πολύ καλύτεροι αγωνιστικά παίχτες σίγουρα. Και άντρες και γυναίκες. Δύο εντελώς, δύο project με το ίδιο όνομα. Εντελώς διαφορετικές συνθήκες σε όλους τους τομείς όμως. Πολύ αμαντέχεις 14 μέρες μυστικός. Μα πόσες μέρες έκαμε χωρίς φαγητό? Ήταν 13 μέρες καλά, που είχαμε χάσει δικό μου. Που 13-14 μέρες που είχαμε χάσει στο πρώτο Survivor. Αρκετά έπαθα νομίζω 4-5 συνεχόμενα. Ένα μου τρώτε μου το... Καρύδα η οποία φέρνει αλλά κάτι πολλά καλό, ναι. Το οποίο μας κρατά στη ζωή. Ναι. Μετά τρέχεις το αλλά φέρνει αλλά ευκαιριότητες, ναι. Ναι. Δυσκολάκι. Και νερό πολύ. Νερό πάρα πολύ. Το νερό είναι άφθονο. Έχει, αντέξαν το όλοι αυτό το πράγμα? Υπήρξαν πολλές λιποθυμίες, υπήρξαν πράγματα που δεν φανήκαν ποτέ τηλεοπτικά. Και πάντα αφήνουμε το έτσι. Για σας. Ναι, είναι κάτι το οποίο. Δεν χρειάζεται. Ναι, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρει και τα πάντα ο κόσμος έξω. Σωστό. Του πώς είναι. Οι συνθήκες μεταξύ σας πώς ήταν? Δηλαδή, έκαμες φίλες εσύ εκεί? Βεβαίως. Ετσακώθηκες εκεί? Ερωτεύτηκες εκεί? Να σου πω. Τα πάντα είναι μέρος μιας και είναι 24 άτομα, 30 άτομα, ναι. Διαφορετικές προσωπικότητες, μάλιστα. Που διαφορετικούς χώρους. Υπάρχει οποίοι... σενάριο ή το σενάριο είσαι εσύ? Το σενάριο είναι οι παίχτες. Δεν okay. Θα σου πει ποτέ κανένας τσακώθουμε τον άλλο γιατί να κάνουμε νούμερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όμως σέρνοντας και μη τριβή με τους ανθρώπους τους, δημιουργά τη δική του ιστορία και είναι αυτό που είπες με διαφορετικά λόγια, δημιουργείται μια κοινωνία, όπως είναι στην εξωζωή μας, με διαφορετικούς χαρακτήρες. Το ίδιο έτσι ζούμε. Με λιγότερα άτομα, αλλά είναι μια μικρή κοινωνία η οποία έχει τα πάντα. Κολλητός σου έμεινε από το Survivor ή ξεκόλλησες με όλους? Όχι, όχι. Έχω πάρα πολλά παιδιά τα οποία κάνουμε παρέα. Έχω φίλους. Ο αυτοκόλλητος είναι έχω... ποιος? Αυτοκόλλητους φίλους, να σου πω, είχα πριν στη ζωή μου και οι οποίοι συνεχίζουν να είναι μαζί μου. Όμως, και ναι, εννοείται. Από εκεί και πέρα έκανα φιλίες πάρα πολύ δυνατές και στο πρώτο Survivor και στο δεύτερο. Έχω επαφές με τα παιδιά. Μιλούμε όταν πω στην Αθήνα. Θα βγούμε, θα επικοινωνήσουμε, θα ναι, αλληλοστηρίξουμε ένα στο άλλο σε οτιδήποτε κάνει. Άρα, ναι, δημιουργάς φιλίες θέλοντας και εμείς, γιατί έντονες, οι έντονες στιγμές που ζήσαμε μέσα στο παιχνίδι μαζί. Και το να είσαι 24 ώρες 24 ώρες, στο πρώτο Survivor 5,5-6 μήνες, στο δεύτερο 7 μήνες με ανθρώπους, ούτε με την ίδια σου την οικογένεια δεν είσαι για τόσους μήνες 24 ώρες 24 ώρες μαζί. Άρα μπορείτε να καταλάβετε τι δέσιμο μπορείς να έχεις. Όλα είναι λογικά και φυσιολογικά. Ναι. Να σου πω κάτι, υπόσχεσαι ότι είμαστε φτωχά, είμαστε τους δύο, θα μας πάρεις στην Αθήνα. Να δούμε και εμείς από κοντά τα κουμενάκια. Άσε. Θέλουμε να δούμε που την κούρνα. Μπορεί να μας πάρει μας. Είσαι καθηγητής, εμπάλευκες, ρε, είσαι Λάιο. Τι να μας κάνει, ρε. Λάιο. Πες μου, ποια ήταν η θέα του Survivor? Κοίταξε, ήσουν πάρα πολλά και πολλά καλά παιδιά και πολλά όμορφες κοπέλες. Σου βαλέ, πολλο... σου βαλέ εύκολο, δεν είπα σκρόφα. Όχι, 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 δεν μιλούμε έτσι. Είμαστε θετικοί. Ακούστε αυτά, ρε, έτος τον καθένα. Είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που πέρασε για μένα από το Survivor. Είναι η Ειρήνη Κολυδά, η Σαραή Εσκενάζη,
πάρα πολύ καλά έτσι και σαν χαρα... είχε πολλούς καλούς χαρακτήρες γενικά. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά που εκτιμώ. Μόλις είμαι στο κολυβέ βαράς κάτι... το στυλό μπαμ μπαμ. Σου φέρε αμηχανία. Καθόλου δεν έχω αμηχανία γενικότερα, ξέρεις, είμαι άνθρωπος που απαντώ στα πάντα. Έβαλε μας όμως λες κλάπες η ελευθερία ή έχω λάθος? Καμιά κλάπα. Πολλά πράγματα τηλεοπτικά παίζονται διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Θα σε μυρμήν και μες στον καφέ. Έγινε τι έγινε. Θα το πιω. Και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κάτι το οποίο έκοψαμε στο να το σχολιάζουμε καν, άρα αν υπάρχει λόγος να το αναδημοσιεύω, γιατί ξέρω ότι η τηλεόραση πολλές φορές πιάνει πράγματα το τόσο, ναι, καμίλιο, τόσο ναι, ναι, ναι. Πράγματα που δεν έχουν ιδέα πώς γίνονται, ο καθένας δημιουργά τη δική του άποψη. Ναι. Το μόνο πράγμα που λέει την περίπτωση που με ενόχλησε στο συγκεκριμένο κομμάτι και να το κλείσω δαμέ, είναι ότι πολλές φορές μπορεί να χτυπούν παιδιά και βάλω μόνο τον εαυτό μου, είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι παρόμοιες ή διάφορες ιστορίες που μπορεί να γίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που οι παίχτες απλά επειδή δεν έχουν τη δύναμη να έχουν αντίλογο σε κάτι ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να πούν το οτιδήποτε, ο καθένας μπορεί να φκένει και να λέει ό,τι θέλει. Σωστός. Άρα θεωρώ το πολλά υπούλον το πράγμα στο να γνωρίζεις ότι εγώ δεν μπορώ να απαντήσω και να λέει κάτι για μένα. Περίμενε, πω να φκώ, πέ μου τι θέλεις να σου απαντήσω και να κάνουμε ένα διάλογο και να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Όμορφα και νουσιακά. Όμορφα και ωραία, αλλά να μπορώ να σου απαντήσω. Ένα... Όταν παίρνουν κάποιες προσωπικότητες σε αυτό το survivor, είναι αθέκτικες αυτές που αντέχουν. Σαν να πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μια φορά που την είδα. Ναι, όχι στη δική μου χρονιά. Ναι, πώς αντέχει αυτή η κοπέλα, τι. Κοίταξε, έφυγε σύντομα σχετικά από το παιχνίδι. Και θέμα να αντέχεις ή θέλοντας και μη κατάσταση. Δεν πρέπει να είσαι γυμνασμένος, δεν μπορεί να είσαι προπονημένος. Όσο αδιάφορο θα ήταν το παιχνίδι παραγωγικά αν είσαι ανθρώπους που ήταν μόνο καλοί αγωνιστικοί. Όλοι φέτος. Έτσι. Άρα μιλώντας παραγωγικά, μια και κάνω παραγωγές στις ταξιδιωτικές μου εκπομπές και βλέπω πράγματα τα οποία τηλεοπτικά μπορούν να δέσουν και να είναι σωστά. Και εγώ αν έκαμνω survivor, δεν θα ήθελα να έχω 20 ανθρώπους οι οποίοι είναι σούπερ αγωνιστικά, ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να είναι αδιάφοροι στο θέμα reality. Δηλαδή, εγώ ήμουν ένας παίχτης ο οποίος αγωνιστικά ήμουν πάρα πολύ καλός, ειδικά στο πρώτο survivor, γιατί μεγαλώνοντας όλων οι δυνάμεις μας πέφτουν, είναι δεδομένο τούτο. Αλλά αν δεν δίνεις reality, αν δεν έχεις το τσακωμό, αν δεν έχεις την κόντρα, έχει κόσμο ο οποίο θέλει να βλέπει τούτον τηλεοπτικά. Έχει κόσμο ο οποίο ενδιαφέρεται να δει αγωνιστικά τηλεοπτικά πράγματα. Όπως επίσης και τα διαφορετικά σώματα. Όπως διαφορετικά επίσης. Ένα θέλω και ένα Χατζηλιασίνο one pack. Βεβαίως. Πόσο six pack. Βεβαίως. Πόσο πιάνο. Βεβαίως. Γιατί ο Χατζηλιασίς one pack θα είχε το δικό του κοινό. Φίλοι μου. Θα είχε το δικό του κοινό. Σαν του Ισμαραντόνα. Ναι. Πού τον κάβετε. Θα τον τζιλισπάει στην Ελλάδα κατά το φίλο μου. Άρα βλέπεις ότι στο παιχνίδι έχει προσωπικότητες οι οποίες διαφορετικές και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Αυτός. Να προλάβω. Σε βάφτισαν διάφορα. Τα βλέπαμε προηγουμένως με τον Μπόλια μου. Καζανόβα, Δον Ζουάν, Τρελοκύπριο. Θύμωσε εσύ, Μάριο, το αποδέχεσαι ως συνέπεια της έκθεσης στο κουτί? Όταν είμαστε στην τηλεόραση και όταν θέλοντας και εμεί ήμουν μέρος του μεγαλύτερου project που έγινε ποτέ στην Ελλάδα που ονομάζεται Survivor 2017 και παραγωγικά Survivor, γιατί είναι το μεγαλύτερο project που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, η έκθεση είναι τεράστια. Άρα είναι δεδομένο και λογικότατο να έχεις τους ανθρώπους που θα σε αγαπήσουν, τους ανθρώπους που δεν θα σε αγαπήσουν, τους ανθρώπους που είναι υπέρ σου, που είναι κατά σου, θα σε σχολιάσουν θετικά, θα σε σχολιάσουν αρνητικά. Αυτό πραγματικά εμένα δεν με επηρεάζει. Πληρώνεσαι πολύ αδρά. Δεν είναι. Άρα σκάσε και κολύμπα. Δεν είναι μόνο το λεφτά όμως. Δεν το θεωρώ μόνο το οικονομικό κομμάτι, γιατί εάν μου έλεγες να πάω στον Bachelor, όσα λεφτά μου δίνουν, θα τα πιένα ποτέ. Ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες. Στο τραγούδι όμως πήγες με την Άσπα. Στον Just the Two of Us, βέβαια. Ναι, κάτι το οποίο γούσταρα, πιάναμε ένα μικρόφωνο, τραγουδούσα μετά για φιλανθρωπικό σκόπο, περάσαμε τέλεια. Okay. Και ήταν κάτι διαφορετικό. Άρα, ναι, γίνονται όλα για τα λεφτά. Το Survivor
ήταν και θα παραμείνει το μεγαλύτερο νομίζω project που έχει γίνει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Ήμουν μέρος του, άρα η έκθεση σε αυτόν θα σου φέρει θετικά, αρνητικά, και είναι δεδομένο αν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Και άρεσε τη σχέση με τον Τούρκο, έτσι. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο. Πώς είναι ο Ατσούν, τι άνθρωπος είναι ο Ατσούν? Τι άνθρωπος είναι ο κύριος Ατσούν? Ο κύριος Ατσούν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δοτικός, πάρα πολλά δοτικός στο να μιλήσει, στο να βοηθήσει, να στηρίξει παίχτες ή καταστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν κάτω υπό πίεση, γιατί γνωρίζει το project του καλύτερα από όλους μας. Άρα να δώσει εργάτη στον Παναθηναϊκό. Ένας τεράστιος επιχειρηματίας. Άρα να δώσει εργάτη στον Παναθηναϊκό. Μα κάτι. Έκλεισε και παίχτης. Να σου πω κάτι, φαίνεται ότι γίνεται. Εσείς ξέρετε τα καλύτερα από μένα. Να που γίνεται. Είσαι βάζελος? Όχι, δεν είμαι βάζελος. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είμαι Ολυμπιακός. Πήραν τον Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Μεγάλη προσωπικότητα όμως του τουρκικού ποδοσφαίρου, γιατί είδα διάφορα που σχολιαστήκαν θετικά και αρνητικά. Δεν είμαι ο κατάλληλος να το πω. Και ανοίγει και η συνεργασία, μεγαλώνει η συνεργασία με τον κύριο Αλαφούζον. Μάλιστα και βάζελος. Ανακοινώθηκε και ο παίχτης, καλός παίχτης, πω γεια. Ακαϊντίν, διεθνής Τούρκος, ναι, κεντρικός αμυντικός. Δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά οι συστάσεις λένε ότι είναι καλός. Τούρκος και στον μπάσκετ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, όταν μιλούμε για την Τουρκία, θέλοντας και μη, είτε μας αρέσει είτε όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο αυτό, μα και αν περιπεζόμαστε, μιλάς για μια χώρα 100 εκατομμυρίων σχεδόν κόσμο. Άρα μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει η δυναμική σε όλον τον αθλητισμό, αφού μιλούμε για αθλητισμό και είσαστε οι expert στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και χορηγικά. Χορηγικά. Και τι σημαίνει μια πίτα 100 εκατομμυρίων. Χορηγικά, αυτό που είπε, αλίμονο, μπρέβο. Άρα, θυμάμαι το 2017, αφού βάλαμε το Survivor και τον αθλητισμό μέσα, είχε έρθει ο Άρντα Τουράν, παίχτης της. Ο Τουράν. Ναι, ήταν στην Μπαρτσελόνα. Ναι, legend. Σωστά. Μπαρτσελόνα, η οποία πάρα κολλητή με τον Ατσούν, και ήρθε και είδε παιχνίδια μας στο Survivor. Και θυμούμε μια περίπτωση που όταν μας είπαν ποιος είναι και είδαμε τον, εμείς λέμε, να Παναγία μου. Στίβο Μάχης. Γιατί ποιος ήρθε, ας πούμε, παίχτης της Μπαρτσελόνας. Και λαλούμε του, λαλού του κύριε Ατσούν, να παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί του. Και ήμουν, no, λαλή, δεν γίνεται. Τα χάτα πόθια του στον τον ανθρώπον είναι ασφαλισμένα για πολλά λεφτά, κάπως έτσι. Λοιπόν, αφού είσαι κολλητός με τον Mr. Billion. Σε είμαστε φίλοι, σεβαστό. Δεν έχει κοφτεί για μένα. Σε φλέφτανε καθόλου για τρίτο survivor? Έγινε ειδικά. Όχι, δεν μιλήσαμε για τρίτο survivor. Τέλειωσε πριν λίγους μήνες για μας το All Stars. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε πίσω. Και ψυχολογικά, και σωματικά, και γενικότερα. Αλλά αύριο να γίνει η πρόταση, δεν ήξερα την απάντησή μου. Αν είναι θετική ή αρνητική. Ενώ σκεφτώ πάρα πολλά. Και δεν είναι θέμα ούτε το οικονομικό. Μέσα μου αγαπώ το project, αγαπώ τα παιχνίδια, τούτον αγαπώ, yeah, στο Survivor. Άρα μπορεί να σου πω ή τώρα και αύριο να γίνει project για να φύγω να πάω. Μέσα στο μυαλό μου σαν έτσι σαλάτα. Άρα... Επειδή είσαι παιδί του ρίσκου, το επόμενο μεγάλο σου project. Κοίταξε, μεγάλο project. 42 μέρες ταξίδι. Ναι, ένα τεράστιο project που ετοιμάζω τώρα είναι με την ταξιδιωτική μου εκπομπή, mm-hmm, την εταιρεία παραγωγής μου που κάνω με, τη... με τον Αντένα. Ήμουν στον Αντένα τώρα, okay, τώρα είμαστε σε συζητήσεις με το πού να δούμε, okay, και πώς να, πώς να είμαστε τηλεοπτικά. Έχω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι το οποίο είμαστε τώρα στο να το κλείσουμε για να κάνω μέσω θαλάσσης, το οποίο θα ξεκινήσει για Καραϊβική, Λατινική Αμερική, okay, θα καταλήξει Αλάσκα, τέλος πάντων, ένα τεράστιο super έτσι, project και για την εκπομπή, αλλά και ενδιαφέρον για τον κόσμο, που είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, βλέποντας το, ψάχνοντας το, μιας και είμαι ο παραγωγός και στη συνεργασία με την ομάδα μου μελετούμε πάρα πολλά το που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Κατέχεις δηλαδή και σκηνοθετικά και σενάριο και κάμερα, το έχεις? Ναι, ξέρω να χειρίζουμε κάμερες, ξέρω, okay, να χειρίζουμε drones. Δεν είμαι ο καλύτερότερος προφανώς σε αυτά. Υπάρχουν επαγγελματίες στο είδος. Όμως, επειδή μπήκα στο τρυπάκι, ξεκίνησα χωρίς να ξέρω τίποτε. Αλλά μετά από 7 χρόνια, θέλοντας και μη μαθαίνεις το πώς να κινήσεις το χώρο, τι τηλεοπτικά μπορεί να βγει σωστά και τι λάθος. Άρα, νομίζω έπιασα την εμπειρία του πώς. Πόσε δουλειέ κάνει, ρε Μαρία? Τρεις-τέσσερις. Είσαι αθεκτικός, αντέχεις? Ναι, προς το παρόν ναι. Διακοπές δεν μπορώ να πω ότι κάνω γενικότερα στη ζωή μου.
Καλά, δηλαδή γιατί... βάραμε τα όλα στη δουλειά, δηλαδή η προσωπική μας προσπαθώ... ζωή, τι γίνεται με την προσωπική. Να σου πω, προσπαθώ να κάνω πράγματα τα οποία, όχι, σίγουρα σαν άνθρωπος θέλω να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν. Ναι. Άρα προσπαθώ στη ζωή μου να εντάσσω πράγματα και με ευλογία που μπορώ ίσως να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν και στο να τα κάνω, αλλά και να μου φέρουν ίσως οικονομικές απολαβές που λογικό. Έχουμε ανάγκες όλοι οι άνθρωποι. Άρα... ούτως έχω την εκπομπή. Είναι normal. Τώρα έχεις publicity, δημοσιότητα. Σίγουρα. Αναγνωρισιμότητα, άρα θα το εξαργυρώσεις. Και μετά αφιπηρετούμε. Passenger, ταξιδιά, εταιρεία παραγωγής. Έχω ένα μέση εδώ πολύ στη Λευκοσία, όπου ανοίξαμε πριν. Και σκίζει. Ένα μισή μήνα και πάει πάρα πολύ καλά. Ξέρω, ήρθετε, περάσαμε πολλά ώρα. Ευχαριστώ που είσαστε. Ναι, καλό. Είναι στην Έγκομη. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος στήριξε αυτό το project, αγαπά το. Φαίνεται ότι κάτι κάνουμε καλά. Εν αρχή όμως ταπεινά θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ποιότητα, είναι... την καλή μουσική. Καλό γύρω Πεκτούρα, αδελφός. Ναι, ναι, ναι. Ζωγραφής, πολλά καλούς μουσικούς. Τεράστιος μουσικούς. Θετικό μεγάλο πλεονέκτημα για σένα είναι ότι εισπράττεις αγάπη. Εννοείται. Ναι. Και μα να σου πω, είναι και ταπεινός. Απαντάω ήδη στο τηλέφωνο. Γιατί να μην είναι ταπεινός, ποιος είναι να μην είναι ταπεινός. Παιδιά, πόσα άτομα για κράτηση έξι. Πολλές φορές είναι να απαντήσουν ένα τηλέφωνο. Εννοείται. Πολλές φορές να με πιάσουν και φίλοι μου τηλέφωνο που μπορούν, μπορούμε να έρθουμε, δεν μπορούμε να έρθουμε. Πολλές φορές ο κόσμος ή στέλνουν μου στα social media. Γιατί να μην απαντήσω, δεν κατάλαβα. Δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι για μένα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο. Πάμε στα πιο βαθιά. Σου έκανε σκάουτ. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω μάθει. Δάγκωσε τη Λαμαρίνα. Δηλαδή. Είσαι τρελά, ερωτευμένος, έδωσες και τη ψυχούλα σου. Μάλιστα έμαθα τι, ότι έδωσες δαχτυλίδι, διαμάντι, μαύρο, μονόπετρο. Σε μια μπουμπού. Α, σε μια μπουμπού. Λαλό είναι το μπουμπού, λαλή τώρα. Είναι και τσίπρα, λαλό είναι το μπουμπού. Αγάπησες την μπουμπού, είναι εδώ τώρα. Σίγουρα, αν δεν αγαπήσεις ένα project το οποίο σκέφτεσαι να κάνεις. Είναι το νούμερο ένα κομμενάκι τώρα για σένα. Με σιγουριά. Okay. Και με καλή έτσι, ενέργεια, πολύ με καλούς συνεργάτες, μπορείς να πετύχεις όμορφα πράγματα. Εντάξει, αυτή έχουμε η ενέργεια έχει σχέση με Λευκό Πύργο. Είναι ξεκάθαρο. Τούτα. Ναι, έχουμε τα τούτα νομίζω στο μαγαζί. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε, πρέπει και εμείς να είμαστε τζαμέ, να παρέχουμε τις σωστές υπηρεσίες στον κόσμο, εν κάτι το οποίο αγαπώ. Και ο Θεός βοηθός. Όλοι αυταίο, βλέπει. SMS, άτε, εμπλοκάρει το κινητό μας. Γιατί? Να σε σκοτώσω, ρε Πριάμε. Να μπορεί. Κακά κορίτσια, λέει, τα κακά κορίτσια. Ποιο σου αστελεί, ρωτάμε αν είναι διαθέσιμο. Είμαστε live. Έχω άκρες παντού, εννοείται. Λοιπόν, πάντα live. Ρωτάνε αν είναι διαθέσιμο ο Μάριος. Πες μου, τι να πω. Θα απαντήσω σε γενικά. Είσαι καθηγητής. Να ξέρεις, προσπαθώ να πω προσωπικά μου γιατί είναι κάτι το οποίο. Σωστό. Γενικά. Θέλοντας και εμείς πολλές φορές να βγουν διάφορα πράγματα έξω, πολλές φορές να γραφτούν πράγματα και χαζομάρε και ευκέβασα και άρθρα τα οποία υπήρχαν άρθρα τα οποία ισχύαν και προφανώς υπήρχαν και χαζομάρες ηλιθιότητες που είδα οι οποίες όμως δεν πήγα ποτέ στη διαδικασία να πω μα διάγραψε το πράγμα. Έτσι είναι τα μύτια, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αν δεν μπορεί το κόκκαλο σου να το αντέξει, κάμε άλλη δουλειά. Άρα ανήκω σε μένα. Είναι το τραγούδι που σου αρμόζει και βλέπουμε. Σέβουμε τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος. Και είναι το που είπα πριν, θετικά αρνητικά να υπάρχουν. Όποιος δεν μπορεί το κόκκαλο του να δει, η ψυχολογία του, η ψυχοσύνθεση του. Μα και ο άνθρωπος είναι κομμάτι της ζωής μας, ρε. Προφανώς. Φέτος ελάτρεψες τον Blue Heart. Ναι. Σούπα. Τρόμερο. Φουρέρα, μια εμπειριάρα. Εμπειριάρα για εμένα. Στο να παρουσιάσω την εκδήλωση αυτή, Φουρέιρα Αργυρός. Αλλά είναι, θα σταθώ σε το κομμάτι, εννοείται τρομεροί καλλιτέχνες, elite και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια τα παιδιά, τους οποίους γνωρίζω και σε προσωπικό επίπεδο. Όμως ο σκοπός που ιδρύθηκε τον Blue Heart, τον Blue Heart Foundation εδώ που, το, που τον Μαρακό, όμιλο, που τον όμιλο βέβαια. Μάλιστα, η στήριξη σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, κατηγοριών, χρώματος, φύλου και δεν ξέρω και πώς αν επίθετα μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ήταν μια εκδήλωση η οποία γέμισε την ψυχή πολλών ανθρώπων, εστήριξε πάρα πολλούς ανθρώπους και θα συνεχίζει να στηρίζει γιατί ξέρω ποιο είναι το όραμα τους, ξέρω πού βλέπουν και ποιες είναι οι δυνατότητες και ό,τι είπαν
γνωρίζω ότι θα το πράξουν και θα είμαι δίπλα τους, το γνωρίζουν, ήμουν δίπλα τους από την πρώτη στιγμή μόλις μου ζητήθηκε να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, ήμουν εκεί και θα είμαι και οποιαδήποτε στιγμή, μιας και ο σκοπός είναι ιερός και όλοι όσοι συμβάλλουν σε τούτες προσπάθειες είναι ευλογία και για την ίδια μας την ψυχή να μπορούμε να είμαστε ένα μικρό κομμάτι αυτών των ενεργειών. Όλοι μας, ανεξαρτήτως αν είσαι διάσημος ή όχι, είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Θεωρείς τον Μάριο ολοκληρωμένο τώρα, είσαι ικανοποιημένος με ό,τι κάνεις, σε γεμίζει με αυτό που κάνεις? Να σου απαντήσω. Κάνω πάρα πολλά πράγματα που αγαπώ, πάρα πολλά πράγματα που με γεμίζουν. Στο αν είμαι 100% γεμάτος, δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος μπορεί να πάντα στη ζωή του 100% γεμάτος, γιατί πάντα έχει σκέψεις, πάντα έχει ως όραμα στο να... Μάρξ, ξαναείπα το και σε ένα άλλο podcast ή σε συνεντεύξεις μου, μ' αρέσει και η λέξη όνειρα, γιατί θεωρώ το κάτι το οποίο να μένει στη φαντασία. Αρέσκει μου να τοποθετώ στο μυαλό μου σκοπών και στόχο στο να κάνω κάτι, να πετύχω κάτι. Άρα βήμα-βήμα, σιγά-σιγά να φτάσω στον σκοπό ή στο στόχο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% γιατί πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι στο 100%. Μα είναι στον άνθρωπο, ρε Μαρή. Ναι. Έχουμε 9 στα 10 στο fix, στο top, όλα τέλεια. Και ψάχνουμε το 10, ακόμα και το κερασάκι στην τούρτα το θέλουμε στο δικό μας κόμμα. Πολλές φορές μπορεί να ακουστεί όμως λάθος το να πω... Ότι είμαστε άπλιστοι. Ναι, ότι είσαι ανικανοποίητος για κάτι όταν πέτυχες κάτι στη ζωή σου, όταν μπορείς οικονομικά να είσαι ok. Κατανοητό. Κάποιοι ζουν το διαφορετικά, αλλά δεν το εννοώ με τον τρόπο. Πιστεύω ότι όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε σε οποιαδήποτε ηλικία εξελισσόμαστε, είμαστε, βέβαια. Πρέπει να εξελισσόμαστε όποια και να του διεξέλιξη. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ποτέ κανένας 100% δεν μπορεί να πει ότι είναι. Αν υπάρχουν, μπράβο τους. Ενώ με χαρά να το δεχτώ και είναι να το ακούσω. Εδώ, όλα στο μυαλό. Ναι. Προηγουμένως, Μάριο μου, προλάκω, μίλησες για ευλογία. Τι σημαίνει για σένα ο πατέρα Ανδρέας? Αγαπημένη προσωπικότητα. Ο πατέρα Ανδρέας. Εκεί στο περιβόλι από Ιεροσόλυμα. Ο πατέρα Ανδρέας είναι από τα Ιεροσόλυμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στήριξε πάρα πολύ τις εκδηλώσεις στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου. Είναι κάθε χρόνο εκεί, δίνει το παρόν του. Έχει μια τεράστια αγάπη από τον κόσμο. Εγώ τον γνώρισα εκεί πριν από 3 χρόνια και είχα την ευκαιρία μέσω της εκπομπής μου να ταξιδέψω στα Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους, να προβληθεί. Να προβληθούν τα 2 επεισόδια στον Αντένα και να πάνε και πάρα πολλά καλά. Ο κόσμος αγάπησε πάρα πολλά τα συγκεκριμένα επεισόδια. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είσαι πολύ θρήσκος? Είμαι θρήσκος αρκετά. Δεν είμαι άνθρωπος που να πω κάθε κύριε γίνει στην εκκλησία. Ναι. Όμως είμαι κοντά στην εκκλησία. Μάλιστα. Πιστεύω συνειδητά και η επαφή μου με το περιβόλι, με αυτήν όλη την κατάσταση με έφερε ακόμα πιο κοντά, σε ενεργοποίησε περισσότερο στο μυαλό, στη ψυχή, γνωρίζοντας ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Σε όλους τους χώρους. Χαίρομαι που μέσα από αυτήν την εμπειρία μου γνώρισα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι 100% focus σε αυτό που κάνουν, σε αυτό που πράττουν. Το λέμε και πνευματική ενσυναίσθηση. Πνευματική ενσυναίσθηση, εξαιρετικό. Και μέσα από την εμπειρία μου και από τα ταξίδια αλλά και από το περιβόλι και από αυτά που έτυχε να είμαι πέριξ στο να στηρίξω, βοήθησαν και τη δική μου ψυχή και το δικό μου μυαλό. Δεν είσαι όμως θεοσεβούμενος, το ξεκαθαρίζουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, να σου πω, έπαιξε τις τελευταίες μέρες καθόλου πρόταση για αποστολή στο Ισραήλ? Λοιπόν, είχα μια έτσι επαφή με αρκετά υψηλά στελέχη τέλος πάντων. Είχαζα να μπούμε στη διαδικασία του, αθά με ενδιαφέρει να ταξιδέψω στο Ισραήλ και να κάνω κάποια γυρίσματα, γιατί είχα και εγώ τον το ενδιαφέρον. Στο να κάνω κάποια επεισόδια passenger, πηγαίνοντας πίσω στο Ισραήλ, μια και είχα πάει,
Τώρα σε αυτήν την κατάσταση που δυστυχώς υπάρχει, υπάρχει πόλεμος και μακάρι να μην υπάρχει πουθενά, αλλά βλέπουμε ότι γύρω μας είναι αρκετά έτσι δύσκολο το τοπίο, να μπορούμε να το πούμε, ξεκινώντας από το Ρωσία-Ουκρανία. Ας κάνω μια παρένθεση, δαμέ. Ήμουν λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ήμουν στο Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, να κάνω επεισόδιο εγώ. Και ίσως και να είμαι ο τελευταίος παρουσιαστής που έχω πλάνα από το Τσέρνομπιλ πριν γίνει όλο αυτό. Άλιστα. Σαν footage. Είχα μια συζήτηση να πω στο Ισραήλ, η οποία ναυάγησε για ποιο λόγο. Γιατί εγώ στο μυαλό μου είχα ότι ήθελα να πάρω απόψεις και από τις δύο μεριές, να ζήσω το τι γίνεται και από τις δύο καταστάσεις, να ακούσω και από τις δύο καταστάσεις, μιας και θα τοποθετούμε σαν εκπομπή, ούτε σαν πρόσωπο. Κάτι το οποίο ήταν ανέφικτο. Yeah. Άρα και το ταξίδι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως. Μαρία, να... με φόβιζε να πάω. Ναι, σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η αναγνωρισιμότητα που έχει τα τελευταία χρόνια σε έχει αλλάξει. Ξέρω ότι θα μου πεις όχι. Όμως ξαπλώνεις κάποιο το βράδυ και να λες, ρε Μαρία, πού πάμε, πάντα χαμέ. Είναι ανθρώπινο, μπράβο. Ναι. Εάν σου πω δεν με έχει αλλάξει στο 100% θα είμαι ψεύτης. Φυσικά και σε αλλάζει σε κάποιους τομείς. Σίγουρα το πώς μεγάλωσες, το πώς να διαχειριστείς σου μια κατάσταση να είναι σταθερά πάνω κάτω στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Όμως σε αλλάζει. Το θέμα είναι να σε αλλάξει προς το θετικό. Και τούτον προσπαθώ να κάνω. Αν έχω κάνει λάθη, φυσικά έχω κάνει λάθη. Αν υπέπεσα σε λάθη, εννοείται. Όμως προσπαθώ τα λάθη μου να μην τα επαναλαμβάνω. Πουτούν τα λάθη να μαθαίνω. Ή πουτούν τα σωστά που μου έδωσε η αναγνωρισιμότητα. Γιατί θέλω να το πω. Μ' αρέσει και η διασημότητα. Να σου πω, ενοχλεί με πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Η αναγνωρισιμότητα, γιατί στην Κύπρο που μας ξέρεις. Ναι, μπράβο. Διάσημος είναι ο Μουρίνο. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Ναι, ναι, θεωρώ το, ας πούμε, ότι είναι μεγάλη λέξη για κάποιους στην Κύπρο. Αναγνωρισιμότητα. Αυτή η αναγνωρισιμότητα, συγγνώμη. Ελπίζω να μην στο control, να μην σας. Τέλεια. Εξακολουθείς να βγαίνεις με τον πατέρα και τη μητέρα μια φορά να δώσω για φαγητό μπρα ή μοσκάρι? Είχαν έρθει πριν στις αρχές που μόλις ανοίξα μαζί, είχαν έρθει οι γονείς μου, έχω επαφές εννοείται μαζί τους. Πολλές φορές είμαστε από την οικογένεια που να κάτσουμε μαζί σαν τραπέζι να φάμε. Έχουμε καθημερινή εννοείται. Έχεις αγάπη και στον αδελφό και στην αδελφή. Στον αδελφό, δύο αδέρφια που έχω. Έχω ένα μεγάλο αδελφό και μια αδελφή. Μια μικρό, ένα μεγάλο αδελφό και ένα μικρό. Είμαστε τρία αδέρφια. Είμαστε τρία αδέρφια. Ήταν η γυναίκα του αδελφού, σου τάμπλεξα στο περιβάλλον. Ναι. Ο αδελφός είναι ο διοικητής. Μπράβο, είναι. Κομάντο. Σούπερ κομάντο. Ο Δημήτρης, έχουμε πάρα πολλά καλές σχέσεις, έχουμε άριστη σχέση με την οικογένεια. Χαίρομαι που μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία κρατά κάποιες αρχές. Βέβαια. Που για κάποιους μπορεί να είναι πιο παλαιακές, όμως πιστεύω είναι η βάση στο πώς θα μεγαλώσουν κάποια παιδιά και είναι καλά. Έτσι αν μπορούμε να το μεταφέρουμε σαν μήνυμα μέσα από εδώ. Αλλά κρατάμε κάποια που μπορεί στο μυαλό ή στη σκέψη μας να είναι παλιές νοοτροπίες. Είναι παλιές όμως, γι' αυτό τότε δεν χαθήκαμε στις ουσίες. Ισχύει. Άρα δεν καλά κρατούμε κάποια έτσι θέματα τα οποία στην οικογένεια μπορεί να την κρατήσουν και παράλληλα στις νεότερες γενιές να αφήσουν μια σκέψη στο όταν έρθει μια κακή επιρροή να σκεφτούμε δύο και τρεις φορές αυτόν. Το πώς να λειτουργήσουμε. Ρωμαρίο. Ο καθένας σας το πάρει όπως θέλει, όπως το εννοώ. Το κεφάλαιο πολιτική. Ναι. Αποτελεί παρελθόν για τον Πρίαμο ή παίζει καθόλου να σε δούμε στις ευρωεκλογές, σε κανένα ψηφοδελτίο? Η πολιτική και το τι γίνεται γύρω μου είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιέφερε πάντοτε. Είμαι ενεργός πολίτης. Τελείο. Είμαι ενεργός πολίτης. Θέλω να εκφέρω την άποψη. Έχω μου, άποψη. Τη γνώμη μου και με ενδιαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ τα κοινά. Δεν θα σταματήσουν. Δεν έχει σχέση να κάνει με το αν είσαι αναγνωρίσιμος ή όχι. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την άποψή μας. Είτε η δική μου άποψη αρέσει και κάποιου, είτε όχι. Ναι. Οφείλω να την πω. Έχω τσουκίνο σε μένα. Ναι. Να έρθουμε σε ένα διάλογο και να βρούμε μία λύση ή ένα αποτέλεσμα. Πάντα με ενδιέφερε. Πάντα θα είμαι κοντά στα κοινά. Δεν ξέρω, σου πω σίγουρα την. Ίσως προκύψει. Γιατί όχι, αν έρθει μια σωστή πρόταση, okay, η οποία πιστεύω ότι
ή κάνω για να προσφέρω σε έναν τομέα. Βαρκέσαι να απασχοληθεί με την πολιτική, ρε. Σε πλήρη απαξίωση είναι η πολιτική τώρα. Ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι καταξιωμένο. Υπάρχουν όμω άτομα στον χώρο τη πολιτική, η οποία είναι πάρα πολύ πολύ αξιολογεί. Και πραγματικά το λέω. Γιατί να μην είναι αισιόδοξο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πρέπει να έχουμε την μιζέρκα συνέχεια και όλα να τα καταδικάζουμε και όλα να τα μηδενίζουμε. Μαρία μου, βάλε μια άνω τελεία. Πότε παρακολούθησες για τελευταία φορά στην τηλεόραση μια συζήτηση, μια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου? Θωρώ σε καθημερινή βάση, θωρώ ειδήσεις καταρχήν. Παρακολουθείς. Είμαι από τους νέους που κάθομαι και παρακολουθώ ειδήσεις. Είσαι από τους λίγους. Ναι. Από τους πολύ λίγους. Τώρα πολλές φορές το τι ακούμε, είμαστε στην τηλεόραση, ξέρουμε εντά. Ναι. Και ξέρουμε αν πάντα είναι τούτο που ισχύει. Σε όλους τους τομείς. Όμως ναι, βλέπω ειδήσεις. Παρακολουθείς, μάλιστα, είσαι ενημέρωση. Εντάξει. Όταν είναι να ανοίξω διαδικτυακές σελίδες, το πρώτο πράγμα που είναι να δω είναι η επικαιρότητα και η πολιτική. Mm-hmm. Γιατί θέλω να γνωρίζω το τι γίνεται γύρω μου. Το πρώτο. Μάλιστα. Μα χάσαμε την μάπα, ρε, ζούμαστε μέσα στη μέση της στράτας. Κατεβαίνεις στο περίπτερο και περνούν σφαίρες αριστερά δεξιά. Αλλά δεν μ' αρέσει, το βλέπω το πράγμα, δεν μ' αρέσει και ας κριθώ για τούτο, δεν έχω πρόβλημα, του να είμαστε μηδενιστές. Όχι. Και να λαλούμε ρε μα ενούλοι άχρηστοι. Και να αλλάσει τίποτα. Όχι είναι άχρηστοι, όχι αλλάσουν πράγματα, όχι υπάρχουν αξιολογοί άνθρωποι. Βεβαίως πάντα υπάρχουν, αλλήμον. Οι οποίοι μπορούν, θέλουν και αγαπούν και προσφέρουν. Υπάρχουν τα πράγματα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ναι υπάρχουν. Ναι. Τους εγνώρισα. Ίσως για τα δικά μου δεδομένα, που για τα δεδομένα κάποιου άλλου να είναι διαφορετικά. Για τα δικά μου, ναι υπάρχουν. Ναι. Αφού μετάνιωσες για την εμπλοκή στις βουλευτικές εκλογές. Καθόλου. Μήπως ήταν τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία για μένα. Okay. Γενικά είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου μετάνιωσα που έκανα. Εάν επήρα θετικά ή αρνητικά, δέχομαι τα. Και από τούτα μαθαίνω. Με τούτα προχωρώ. Και εν τούτα που μας καθορίζουν. Είμαστε στη ζωή μας και μόνο είναι το μότο μου. Του τι τολμήσαμε να πράξουμε και τι δεν τολμήσαμε να πράξουμε. Τέλειος. Δηλαδή, εσύ είμαστε του ποδοσφαίρου εμείς, Μαρία. Με αυτό θα λέγαμε κόσμο. Να αφήσουμε την καρύδα και να πάμε στην πιο ελκυστική καρύδα, την παλίτσα. Πάμε στην παλίτσα. Βρίσκεις χρόνο να παρακολουθείς ή απλά ενημερώνεις? Ασχολείσαι, τι σχέση έχεις με την παλίτσα? Ενημερώνομαι. Ενημερώνεσαι. Παρακολουθώ. Έμα καμιά φορά που, βρεθούμε, που βρεθήκαμε, δεν μπέρωσες καμιά φορά για το ποδόσφαιρο. Ναι, έχουμε και άλλα έτσι, θέματα να συζητήσουμε. ενημερώνομαι, παρακολουθώ όσο μου επιτρέπει ο χρόνος. Εντάξει, λοιπόν, και πάρα πολλά στο εξωτερικό λόγω της εκπομπής. Αλλά είμαι ενημερωμένος. Πάμε σε πρωτάθλημα θρίλερ. Μαρίος, μόλις 6 βαθμοί χωρίζουν 6 ομάδες. Είσαι ενημερωμένος. Γίνεται χαμός, το βλέπεις. Γνωρίζω, γίνεται χαμός. Ναι. Βλέπουμε. Η τασόκια του Αποέλ. Με η δόξα. Με τον εθνικό. Με τον εθνικό. Ναι. Sorry, με τον εθνικό. Ναι. Ένα 0. 2-1. Πάμε ξανά από την αρχή. 2-1. Περίμενε. Ο πάφος δόξα. Ναι, ξέρω ότι έχασαν το Αποέλ προχτές. Ναι. Το Αποέλ. Τι λέει το ιστορικό σου, ποιος είναι το φαβορί? Θα σου πω ότι γνωρίζω έτσι πάρα πολλά. Γνωρίζω ότι ο Άρης, ας πούμε, δημιούργησε τα τελευταία χρόνια αφού έπιανε και ο Προάθλια. Να κάνω μια παρέθεση τώρα. Φτιανώντας πως Survivor, εγώ έξερα 7 μήνες έλειπα. Ερώτησα ποιος έφυγε προαθλής, ο Άρης λαλού μου. Αμάν. Τι λαλού, δεν μπορεί να λαλού. Πώς και τι. Και όμως βλέπετε ότι μια ομάδα η οποία ήταν τότε ιστορικά μου μάθηκε. Μικρού Βεληνικού ο Άρης τότε. Έφτασε αυτή τη στιγμή με σωστή διαχείριση, σωστό προπολογισμό, σωστού ιδιοκτήτε, δεν ξέρω πώ πάει. Σωστά σε όλα. Επαγγελματισμό. Επαγγελματισμό να γίνει μια ομάδα που έπιαν πρωτάθλημα, διεκδικά πρωτάθλημα, μοντέρνα. Και βλέπω μηδιακά διαφημιστικά παντού. Γιατί οι ομάδες είναι πιο. Η Real, η Μπαρτσελόνα, οι δύο δεν μπορούν να κάνουν στο εξωτερικό. Τούν τα πράγματα κάνουν. Είναι μοντέλα εξωτερικού. Έλα, μόλις άκουσες ότι πρωταθλητής ο Άρης, νόμισες να πειράξεις σε καρύδες. Όχι, δεν νόμισα. Λέω κάτι έγινε, αλλά
Που την άλλη λαλείς ναι, γιατί όχι. Γιατί αλλά... να με γίνει ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα. Ρε γιατί... ξέρεις τι έγινε. Αγόρασε μπαμπίκα να σου πει ο Πόγιας. Είναι ο ειδικός. Ναι. 40 χιλιαδίτσες και τον πούλησε προχθές 2,75 εκατομμύρια στην Κυπελούχο Γαλλίας. Η αποθέωση του σκάουτ. Νομίζω κάτι ίσως στο background του μυαλού μου. Νομίζω ακόμα μια φορά έγινε σε. Είχα μεγάλες μεταγραφές. Ο Κέι Έλτον Αλμέιδα, Τρίσκο, αλλά. Με τέτοια διαφορά που σου. Η μεγαλύτερη πώληση ήταν του Σάλαϊ από το Αποέλστεν. Σωστό. Που πήγε στη Φράιμπουργκ. Και ο Ντεβισέντη ήταν ψηλά, οκ. Okay. Ντεβισέντη, ναι. Είχαμε 2-3 περιπτώσεις. Εντάξει, μιλούμε από να πάρει έναν παίχτη. Από τον Σάλαϊ του Απόλλωνα. Από Κύπριο σε έναν καιρό Σωτηρίου στα 2,5 εκατομμύρια. Αγαπημένο καιρό Σωτηρίου. Εξαιρετικό παιδί που τον αναφέρατε. Ναι. Όταν πήγε στην Κοπεχάγη έναν 2,5 εκατομμυρίων πήρε το ΑΠΟΕΛ. Αλλά αυτό το παιδί το πήρε ο Άρης, επειδή είχε καλό σκάουτ ο Άρης, το πήρε 40.000. Έτσι είναι οι παίχτες που παίρνει ο Άρης. Η φιλοσοφία του είναι να παίρνει μικρούς για να τους αναδείξει. Μόλις. Και τα καταφέρνει. Και παίρνει μικρούς 19-20 χρονών, τους παίρνει με ένα ψωμί και ένα χαλούμι, football factory. Και ένα γάλα, ένα χραγάλ. Κοίταξε, μα νομίζω στο εξωτερικό είχα έτσι μια παρόμοια εμπειρία που μου εδόθηκε. Είχα πάει καλεσμένος του Ισπανικού πρωταθλήματος της La Liga και βρέθηκα στο San Sebastian στην έδρα της Real Sociedad όταν έπαιζε με την Μπαρτσελόνα. Είχε πια στα γήπεδα, είδα τις ακαδημίες τους. Γνώρισα τον πρόεδρο της Ράλης Σοσιαδάδ. Πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν το 2019, 15. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 2019. Ναι, εκεί. Μάλιστα, yeah. Όπου ήταν ισοπαλία το συγκεκριμένο μάτς, 2-2. Ναι. Είδα ακαδημίες, γήπεδα, το πώς... Πολλά μπροστά. Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση και τα πράγματα που είδα... Λέω ένα απίστευτο, μιλούμε για 20 γήπεδα του ποδοσφαίρου γραμμή γεμάτα που μωρά μέχρι την πρώτη ομάδα γυναικείο, σκάουτερς. Το χορτάρι χαλί. Ήταν απίστευτο, απίστευτη εμπειρία. Από το Survivor, ρε, και το τρίτο. Θέλω την ομπρία μου, επειδή και σας την παιχτοποιήσουν. Αλλά βάλουμε ποσοστό, πόλες. Βάλουμε 30% στο συμβόλαιο του πρία μου, γίναμε πίσω. Πάντως εστίλα μου. Ελλάδα είσαι γαύρος. Εδώ λέμε τι. Ναι, και ξέρει ο κόσμος τι ομάδα είναι. Είμαι το ΑΠΟΕΛ, ξέρει ο κόσμος. Πας γήπεδο. Τελευταία φορά που πήγα γήπεδο ήταν πριν κάποιους μήνες. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι που πέρασε. Ναι, ναι, σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το ένστικτο σου τι λέει για φέτος. Βλέπεις το ΑΠΟΕΛ φαβορί. Τι εισπράξεις, τι αισθάνεσαι. Κοίταξε, επειδή δεν και παρακολουθώ τα πάρα πολλά καλά, πάρα θα ήθελα δύσκολο. Να είναι σίγουρα εννοείται, αφού λέω ότι είμαι με τα ΑΠΟΕΛ και είμαι με τα ΑΠΟΕΛ. Θα σου πω τι κρατώ. Μου αρέσει που είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είπες πριν ότι 6 βαθμούς, 6 ομάδες, άρα όλοι εντιαμέ, όλα παίζονται. 42 ΑΠΟΕΛ, 36 ΑΕΚ, η έκτη. Όλα παίζονται. Όπως είχαν απώλειες ομάδες της πρώτης εξάδας από πολύ χαμηλότερες ομάδες. Okay. Σωστό, ήταν η σειρά του από εσύ. Μάλιστα, είδες το, βέβαιος. Κάτως. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν θυμώνεις όμως που εξαφανίστηκε το κυπριακό στοιχείο. Αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Βλέποντας το και σαν αθλητής που υπήρξε. Δεν κάναμε delete τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Ναι. Υπάρχει και ακόμα πιο πριν που ασχολούμαι περισσότερο, είχε ξεκινήσει. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά Κυπραίοι. Γνωρίζω και προσωπικά αρκετούς Κυπραίους οι οποίοι στην εθνική μας πάρα πολλά καλά αξιωμένα παιδιά ποδοσφαιριστές. Όμως γενικότερα πρέπει να υπάρξει μια βάση στο... στις υποδομές. Στους Κυπραίους. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι ταλέντα υπάρχουν. Πολλές φορές όμως μπορεί να χάνονται. Και να σου πω και ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω ίσως είναι κάποιες φορές λάθος διαχείριση. Και τούτο είναι διδάχτηκα το στο Πανεπιστήμιο, μια και είμαι τελειωμένος γυμναστική ακαδημία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Απηθείτε μαζί. Απηθείτε φα. Εσύ είσαι του 2000, εγώ πριν από την εισβολή. Είχαμε διδαχτεί στην προπονητική ότι πολλές φορές αρκετοί παίχτες ή αρκετά ταλέντα
σε μικρότερες χώρες όπως είμαστε εμείς, όπως είναι η Ελλάδα, μπορούν να χαθούν όταν οι προπονητές, οι διοικήσεις βλέπουν έναν ταλέντο στα 12 του, στα 14 του και τον αλλάζουν κατηγορίες πολλές φορές και το βάζουν να παίζει με τους παιδες, με τους έφηβους, με τους άντρες και φτάνει στα 20 του και καίγεται αυτός ο αθλητής που τραυματισμούς, που οτιδήποτε ενώ δεν τον αφήνουν πολλές φορές να οριμάσει ηλικιακά. Να εξελιχθεί προοδευτικά. Στην ηλικία που πρέπει. Τι γράφει εκεί, για να μην μείνουμε στο Ταμείο Ανεργίας. Πάμε. Κοινωνικές ασφαλίσεις για εσύ. Αφού και τηλεοπτικά διαφήμιση είμαστε Μπουκίκο. Μαζί. Αμπάσαντο. Πάμε Μπουκίκο, να άλλαξε το παιχνίδι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ταλέντο την δεδομένη στιγμή. Εγώ θέλω ακόμα ένα ζευγάρι μάτια να βλέπω τον Λοΐζο. Παιχταράς, ασυζητητή το μεγαλύτερο ταλέντο. Είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Για μένα όμως ένα παιδί το οποίο είχε και εξέλιξη στο εξωτερικό κλπ. Ο Πιέρος που τον αναφέρες πριν. Okay. Ασυζητητή. Αν πάμε παλαιότερα. Ο μέντορας του. Ο μέντορας του τον ανέφερε. Αν το πάμε, oh, yes. Αν το πάμε και παλαιότερα. Okay. Παίχτες οι οποίοι τεράστιοι ελληνικούς. Ο Κάζ Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ο Κάζ Μιχάλης Κωνσταντίνου. Χάρα Λαμπίδης. Ναι. Μιλούμε για Legend. Ποδοσφαιρικά τέρατα, αν μπορώ να το πω. Ναι. Για Σεμάκης. Για Σεμάκη. Παραλυμνήτικο. Για Σεμάκη. Πόγια θα μείνει σε την information. Θα δώσει ομονία τον Λοΐζου. Δανεικό την δεδομένη στιγμή. Στην Ελλάδα. Πάντως προέκυψαν αρκετές προτάσεις. Ναι, οι περισσότερες νομίζω ότι τώρα να πάει στη Ρετσάνα, να πάει στη Πλήμουθ, να πάει πού να. Νομίζω η Χέρεφ είναι, αν ευσταθούν αυτά, η Βασιλεία. Νομίζω ο καλύτερος προορισμός για τον Λοΐζο το επόμενο βήμα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ναι. Μα εντάξει, το πρόθυμα στην Ελλάδα είναι. Εντάξει, φέτος ευερτιώθηκε πάρα πολύ. Εσύ τι νομίζεις, θα πάρει μακριά τη βαλίτσα ο μικρός? Ναι. Έχει προοπτική. Βεβαίως. Πρέπει να δυναμώσει ακόμα λίγο. Βεβαίως. Ξέρεις ότι κυριαρχεί η δύναμη στο εξωτερικό. Σίγουρα διαφορετικά πρωταθλήματα. Κάπου εκεί χάθηκε και ο Ιωάννης Κωστή. Ναι, δύναμη. Χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Θεωρώ όμως ότι το ο ελληνικό Κάς και ο Κωνσταντίνου είναι θηρία. Ήταν θηρία. Ακούσα και για τη Βασιλεία που είπες. Εντάξει, η Βασιλεία είναι τεράστιος. Ναι. Ποδοσφαιρικό. Γι' αυτό να ανέφερα τη Βασιλεία και την Χέρεφη. Άρα δηλαδή θα προτιμούσες έναν Κυπρέον. Εσείς ξέρετε καλύτερα που θα προτιμούσες, ας πούμε, θα Λοΐζο να φύγω και εδώ παράδειγμα. Να τον έβλεπες στη Βασιλεία να παίζει στον ΠΑΟΚ. Προτιμώ στον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας σταθμός που μπορεί να πάει. Να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και να κάνει το επόμενο βήμα. Στην Βασιλεία είναι ερωτηματικό. Ναι, όμως από τον ΠΑΟΚ μετά, εάν θα μπορούσε πιο εύκολα να πάει και κάπου αλλού στο εξωτερικό πιο ψηλά, ναι. Ή πιστεύεις ότι από τη Βασιλεία θα μπορούσε, ναι. Εάν δείξει όπου πρέπει να δείξει, να πάει σε έναν πολύ μεγαλύτερο. Και από τις δύο ομάδες μπορεί να πάει. Απλά σου το έθεσα ότι, είναι πιο διακομμένο. Απλά σας είπα ότι στον ΠΑΟΚ περισσότερες οι πιθανότητες να πιάσει, να παίξει. Να φορτώσει χρόνο. Ότι είναι η κουλτούρα μας, είναι το ίδιο εδώ κοντά. Δεν διαφέρει, σαν να μην ταξίδεψες. Ξέρεις ποιο βλέπω και χαίρομαι πολλά στο ελληνικό πρόθυμα, τον Ιωαννίδη. Έκαμε τη μεγαλύτερη βελτίωση από όλους τους παίκτες. Και νομίζω ιστορικά κάτι είχα διαβάσει σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Τον πήρε από τον Λεβαδιακό ένα ψωμί και χαλούμι. Μάλιστα, και εξελιχθεί αυτή τη στιγμή. Τον 20 εκατομμυρίων. Και η Φυσιά παρολίγο να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Είναι ζωντανή οι γαύροι. Θα το παλέψουν. Τι λες. Σε Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Είναι και σταματά από και. Ναι, σίγουρα να το παλέψουν. Αλλήμα καλέ. Αφού έχει το πάτσο του Ολυμπιακού. Εντάξει που μιλούμε και άλλη λίγο πράθλημα. Πετάς σήμερα στο Instagram, στο Facebook και έτσι που για τον Παναθηναϊκό με τον Ιβάν. Αμάν. Για πες. Να σου πω ότι ξέρω. Τραγικό, τρελό, κυκλοθυμικό. Μα έπιαν τον Παναθηναϊκό ο Ιβάν, έφτασε τον Τζαϊπον, έφτασε. Δεν μπορεί, ναι. Άκομψο. Ήταν άκομψο. Ο τρόπο σε δεν ξέρω. Ίσως είναι και η σύνδεση που έχουμε εμεί με τον Ιβάν. Μπορεί να θυμώσουμε τον Ατζούρ. Είναι σωστό σε τον Πουβά. Δεν ξέρω. Ίσως είναι η σύνδεση που έχουμε γιατί για μένα και στα δικά μου τα μάτια. Η σύνδεση που έχουμε. Όχι για μένα. Α, επειδή είσαι μετά από ελ. Πιστεύω για όλου στην Κύπρο, όσου αγαπούν το ποδόσφαιρο, είμαι ομόνια, ένα από όλα. Έχουν απόλυτο σεβασμό σε εκείνη την προσωπικότητα που ονομάζεται Βάνα. Ο Παγιωμάνος ήταν αλλιώς. Ήταν άκομψη.
Μάλιστα. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν άκουψη. Τώρα, ο Παναθηναϊκός ήθελε να κάνει ένα βήμα παραπάνω και έκρινε ότι με τον Γιοβάνοβιτς έφτασε στο τόπο. Δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Θεωρείς το Φατίχ Τερίμ καλύτερο προπονητή? Όχι, δεν το. Ναι. Γιατί όχι, είναι κακό να θεωρείς. Είναι καλύτερο προπονητή. Μάλιστα. Ναι. Η ιστορία του είναι τεράστια. Ναι, 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 ναι. Είναι καλύτερο προπονητή. Ναι. Παιδιά, μου πέταξε τώρα το TikTok Πρίαμος. Χώμα που περπάτησα εκεί που νοσταλγώ. Ήταν ντίνγκα στο μεγάλο ντέρπι στο Παπαδόπουλος με την ΑΕΛ. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Έχει φοβερή ευρά. Ξέρεις, ο Φατίχ Τερίμ εργαστήκαν στη Μίλα. Εργαστήκαν στη Φιωρεντίνα. Επήρε ένα ευρωπαϊκό ντρόπιο με Γαλατά Σαράι. Διέπρεψε με την εθνική Τουρκία. Λοιπόν, επιστρέφαν όρθιος. Έκανε lifting ο Σάντης. Είναι πολύ ζωντανή ομάδα. Κυνηγά κορυφή, τίτλους. Εννοείται η ιστορική ανόρθωση, ασυζητητή τα τελευταία. Κάποια χρόνια θυμίζω πιο παλιά, είχε πέσει γενικότερα. Σωστό. Διορθώστε με. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Επειδή είναι ο δύο κόσμο, ού να μου στείλουν μηνύματα τώρα. Αλλά ελπίζω να ενώ αν είμαι λάθο, πέτε μου, γιατί μου έχω και απολύε μνήμη μερικέ φορέ. Έλειπα και αρκετών καιρών. Είχε πέσει, αλλά αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, μια ανόρθωση η οποία γνωρίζουμε όλοι. Μια ομάδα η οποία πάντα διεκδικούσε τίτλους, πάντα ήταν τζάμε. Ναι. Και είναι κάτι περισσότερο από ποδοσφαιρική ομάδα. Έχεις και έναν ποδοσφαιριστή φίλο? Βεβαίως. Γνωστό. Ποιος είναι ο φίλος? Ποιο κοντινός? Ο φίλος. Ο Κωνσταντίνος Γοραμπίδης, ο Νεκτάριος, φίλοι μου τα παιδιά, κάναμε εκδηλώσεις μαζί. Μάλιστα. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις με τον Κολ στη ζωή. Με τον Κολ στη ζωή, μάλιστα. Νοείται, ο Πιέρος. Μάλιστα. Ξέρω πάρα πολλά παιδιά. Προχτές στην εκδήλωση που ήμασταν στον Μπλούχαρτ ήταν πάνω τα παιδιά του ποδοσφαίρου. Εγγλέζος, όλα τα παιδιά ήταν πάνω. Αυτός όμως δίνει, είναι το πιστόλι της τελευταίας στιγμής. Με Απόλλωνα, με Εθνικό, με ΑΕΠ. Όχι όμως Σουντά. Κασάμα. Κασάμα, συγγνώμη. Κασάμα. Όμως Σουντά δεν έπαιξαν ακόμη στην ανόρθωση. Αυτά που προσδοκούσαν στην ανόρθωση. Ο Κασάμα είναι ένας θηριώδης επιθετικός. Η τεχνική του κατάρτιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως αλλά καταφέρνει και βάζει τα κολλάκια. Ο φίλος μας ο Κύρτσης είναι πίσω φέτος. Δυσκολεύει το Απόλλωνα για εξάδα. Πολλές αποτυχίες. Τι θες είναι ο Απόλλωνας? Έβδομος. Είναι κοντά στην εξάδα. Είναι μακριά. Και έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Πώς σας φαίνεται εδώ μέσα αλλαγές προπονητών? Αυτό θα ρωτούσα. Πες μου λίγο την άποψή σου. Να σου πω την άποψή μου γενικότερα. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να δίνετε χρόνο στους ανθρώπους να έχουν μια τριβή. Και στην Κύπρο γενικά. Εν το έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλάσσουμε τους όπως τα σοφράκα. Εν το έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε αυτό. Εν κακό είναι που αλλάσσουμε συνέχεια. Εντάξει. Κάνει τρεις ή τεσσάς προβολείς, τέσσερις. Άντε σπίτι σου. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν. Καμιά φορά όμως. Δεν μ' ακούει. Εσύ σε αλλάζει το προπονητή στο Survivor. Δεν έχουμε προπονητή. Έρχεται προπονητή. Προπονητή, δεν είμαστε μόνοι. Μπορεί να καμιά φορά όμως, Μαρίο, μπρολάκο μου, η αλλαγή προπονητή είναι ο καλύτερος εμβολιασμός. Δηλαδή, Πόγια Μπεν Σιμών από την 8η θέση ΑΕΚ είναι πού τώρα? Τροχιά τίτλου. Ναι, εντάξει, στο 8ο είναι Ισραηλινό. Σίγουρα. Η θέση δεν ήταν τόσο 8ο ή 6ο, όσο η συγκομιδή βαθμό. Εψαλίδησαν τη διαφορά να παρουσίασε. Σίγουρα υπάρχουν προπονητέ διαφορετικών γνώσεων, ναι, δυναμικοτήτων. Μπορεί η αλλαγή σίγουρα προπονητή, ναι, να αλλάξει την ψυχολογία, κυρίως στην αρχή μια ομάδα. Και παράλληλα για του παίχτε. Και να φέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό. Σίγουρα. Μα ο προπονητής είναι η κεφαλή της ομάδας. Σίγουρα οι παίχτες είναι τούτοι που κλωτσούν, αλλά δεν έχουν τη σωστή καθοδήγηση. Ναι. Να κλείσουμε με το ταξίδι. Ακόμα μισό για μπαλίτσα, για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Η Πάφος μπήκε επίσης στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Προχτές άρπαξαν την ευκαιρία με τεσσάρα, όμως Μάριο, το ζητούμενο είναι πιο να δείξει σταθερότητα, ανθεκτικότητα. Σίγουρα η Πάφος. Έχω δει. Εδυνάμωσε πάρα πολλά χρήματα όμως. Και οικονομικά, ιδιοκτησίες και τα σχετικά. Και χαίρομαι που υπάρχουν. Γιατί να μένει η Πάφος στο χάρτη του ποδοσφαίρου? Γιατί να μην πιέζει η Πάφος στο πρωτάθλημα? Γιατί να. Μα εν τούτα. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Είναι πιο ελκυστικό.
Στι σημαίνει ότι είναι πιο ενδιαφέρον κάτι, τούτο είναι το δεδομένο. Τους πιο μεγάλους, ας το πούμε, βλέπουν ότι κοντεύουν και κάποιοι πιο μικροί. Άρα δάμε κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, πιο καλό αγωνιστικά, πιο ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή, για το φίλαθλο, για τον οπαδό. Έτσι το βλέπω. Σε γενικό σύνολο πιστεύω ότι είναι τούτη πραγματικότητα. Κέρδισε και ο Άρης τον Απόλλωνα. Λοιπόν, δεν κάηκε στην Ευρώπη. Είναι εκεί διεκτικά στο πλην 4 από τον ΑΠΟΕΛ. Με ένα εξαιρετικό προπονητή. Μάριο, Πρίαμος, 35 μόλις ετών, 36 πόλιας. Στο Λεύσκι. Γιατί ο ΙΔΕ, δεν κατάλαβα, πλέον το ηλικιακό κομμάτι, ακόμα και στο προπονητικό και το ποδοσφαιρικό, πλέον οι τεχνολογίες, τα στατιστικά, οι μελέτες, τα συνέδρια που γίνονται σε ανά τον κόσμο, όταν κάποιος το κυνηγήσει, δεν κι αμέ. Και ο Άρης πιστεύω θα είναι για τα επόμενα χρόνια κι αμέ. Για πολλά χρόνια συνεχίζουμε έτσι όπως έδειξε. Α, για σένα δεν είναι βεγγαλικό, δεν είναι πυροτέχνημα ο Άρης. Καθόλου. Καθόλου, ε. Ας συνεχίζουμε τούτα που έδειξε τα τελευταία χρόνια. Έτσι ώστε να πει βεγγαλικό, νομίζω λάθος. Εσύ πιστεύεις βεγγαλικό, δηλαδή. Όχι. Καθόλου. Ας συνεχίσει να βάλει οικονομικά, να κάνει ωραίες κινήσεις, να διαφημίζει. Οπότε θα το λέει αλλιώς. Δεν είναι Leicester, είναι Manchester City. Τα λέει σωστά. Ακούσε τελικά, δεν είναι τελικά. Τούτο μου έδειξε. Και γιατί όχι. Πες μου, πότε να κάνεις καμιά κατάδυση. Κατάδυση κάνω συνέχεια. Συνέχεια, συνέχεια. Βέβαια, είμαι επαγγελματίας, ασχολούμαι, έχω σχολές καταδύσεων. Είναι κάτι που αγαπώ. Είπα σου πριν ότι κάνω πράγματα που αγαπώ, προσπαθώ τουλάχιστον. Και έτσι θέλω να παίρνω τη ζωή μου. Η καταδύση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου. Κάνω 23 χρόνια, 25. Προσπαθώ να κόψω χρόνια τώρα τηλεοπτικά να αφήνουμε πιο μίτσι. Αλλά εγκοφκούνται. Έλα ρε, έχουμε ποτό ψάκια να σε πάρω μαζί μου. Κάνω 25 χρόνια τέλος πάντων καταδύσεις. Είναι κάτι που θα σταματήσω να κάνω ποτέ. Καλά ρε, κάποιος που 6 χρόνια ρε. Κάνω που... Απαναία μου. Είμαι, να σου πω κάτι. Είμαι 37 και κάνω που 6 χρονών. Άρα κάνω 31 χρόνια καταδύσεις. Τώρα που τα ακούσω κάμα τα μαθηματικά. Είδες τις ηλικίες. Ρε μα δουλέψεις συστηματολόγιο. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας διαφορετικός κόσμος, αγαπώ, ηρεμή η ψυχή μου, διδάσκω φυσικά, εννοείται ούλα, που μετά τα 18 μου, 20 μου που έγινε εκπαιδευτής, διδάσκω, έχουμε τη σχολή με τον αδερφό μου, με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις από τον κοινό του. Δικές. Ναι, δύο. Ρωτάει ένας φίλος ομονιάτης, μπορεί η Τριφυλάρα, για πάνω, για ψηλά, άλλαξε προπονητή. Η Ομόνια τι θέση είναι τώρα? Είναι με... Τρίτη, με τους υπόλοιπους, ναι, δεύτερη. Ενούλη και αμέ. Ναι, πλην τέσσερα. Κουλούμακα. Αμάν ενούλη και αμέ. Ούλοι μπορούν. Ένα στραβοπάδιο αν είναι. Συνεχίζει η εικονικό πρόθυνα με play-off, είναι. Που φτάνουν και παίζουν οι εξάδα πρώτοι μαζί με ούλους. Εάν παραμείνει έτσι ο τσαμέ, ούλα να παιχτούν στα play-off. Λοιπόν, και έχουμε κυπελάκι. Και πολλές φορές στον αθλητισμό. Ναι. Μια ομάδα είναι και αέρας. Τι εννοώ αέρας? Τόσο αέρας μπορεί να πιάνει μια ομάδα τον τελευταίο δίμηνο και να τη σηκώσει και να την κάνει να πιάει πρόθυμα, ή αν ο αέρας είναι καλός να την πιάσει, να έχει χτυπήσει χαμέσα η στήλη τελευταία. Τελευταία ερώτηση. Ούλτρας Νίκα Παμπατσένο Νεοφύτος Καλογύρου. Τι εννοείς? Τι θα κάνει απόψε το ΑΠΟΕΛ? Μονό παιχνίδι κυπέλου στο αμόχος τους με Σαλαμίνα. Πολύ ζόρι. Πολύ σφίξιμο. Τι λέει πολύ. Μπορεί να ξέρει. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Ένα αγώνα. Εντάξει, Σαλαμίνα πάντα η έδρα της ήταν. Πάντα, ναι. Δεν ήταν εύκολο, θεωρώ. Είσαι θετικός. Βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι η Σαλαμίνα είναι μια έδρα η οποία πάντα ήταν για μέ. Η Σαλαμίνα είναι για μέ. Που τα χρόνια που πήγαινε ποδόσφαιρο πάντα ήταν έδρα-έδρα. Άρα ποτέ δεν ήταν για κανέναν εύκολο να περάσει. Να κλείσουμε όμορφα και θετικά. Ο μεγαλύτερος στόχος του Μάριου, εφικτός στόχος, γιατί όχι στην Ευρωβουλή? Να σε δούμε στις Βρυξέλλες. Να μας ταΐσεις μύδια με τον Μπουγιατζή μου στην πλατεία. Θα ήμουν Brussels. Θα έκαναν ένα πολύ καλό PR σίγουρα. Θα μιλούν για θέματα τα οποία ακούστηκαν ποτέ. Και τα οποία, ξέρεις, και η πολιτική πρέπει να προχωρά. Όπως προχωρούν τα πάντα, οι ζωές, οι τεχνολογίες, όλα. Και να σταματήσουμε πολλές φορές να έχουμε το παλιακό σύστημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα το θέλεις ρε πολύ. Είναι, όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι τούτο. Είναι το θέλω πολύ. Με εκφράζει.
Είναι πάρα πολλά όμορφο και τιμητικό για έναν άνθρωπο να βρίσκεται εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ το και χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους. Θέλω να βλέπω νέους ανθρώπους βασικά. Το θέλω. Σούπερ. Και επειδή είσαι της παραγωγής, στον ήχο, κονσόλα, κάμερα, ντρόν, Μάρκος Παναγιώτου, Αλίκη Πασχαλή. Η Αλίκη έχει αθλητικό DNA και ο Μάρκος. Ο Μάρκος παίζει βόλεϊ, είναι ψηλό παιδί, 2 μέτρα. Η Αλίκη έχει τον Πασχαλή, μπάσκετ, κεραυνός. Και ο πατέρας έπαιζε μαλίτσες στον εθνικό. Υπέροχα όλοι. Όμορφα, έτσι. Αθλητικά background. Μποκίποτα, ε. Μιλούμε για αθλητισμό και είμαι πολλά χαρούμενος. Και ο Λαζάρος αθλητής. Του μπόξ. Αφάει κουνιά, τρώει τζέλι 3 μήνες. Πάμε το πολύ πολύ φαριλαχτέ και ωστερεά τροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι δικό μας παιδί. Όμως και τα δικά μας παιδιά έχουν δώρο. Μη φάμε ξύλο. Booking all the way. Ξεχωριστό μοναδικό συλλεκτικό. Από τον Λάζαρο. Πάρτο γιατί μετά παίρνουμε τη μορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το δικό σου site. Ευχαριστώ. Άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε το παιχνίδι. Είσαι καθηγητής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα χαρά μου να ζω. Βλέπω σαν κιόλας anyway. Χαίρομαι που έχουμε τέτοια σχέση. Να ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν ασχοληθώ με την τηλεόραση, εγώ σας γνώριζα εννοείται. Ήμουν θαυμαστής σας σε ό,τι κάνετε. Γιατί το εννοώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την αγάπη σου. Η στάμπα και η ταυτότητα που έχετε δώσει, που, τη θέση που είσαστε στον αθλητισμό. Αγαπάτε τον που κάνετε, συνεχίζετε να το αγαπάτε. Είσαστε από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες. Γκολ και θέμα που γιατί. Και χαίρομαι που δόθηκε μου ευκαιρία και να γνωρίσω ανθρώπους σαν εσάς μέσα από την τηλεόραση. Είχα να γίνουμε δική. Φίλοι στην πορεία που είναι πιο σημαντικό. Και να βρεθούμαστε και να τα λαλούμε και τηλεοπτικά μαζί. Όταν είσαι στους ούλτρας, πέταξες κανένα σύστημα. Μπρέζα χασίσεις και ζηλιασίες όπως τον καλογύρο. Είσαι ένα σύστημα. Ναι, ο καλογύρο. Όχι, ναι. Όμορφα, κάτω η μπάλα. Λοιπόν. Αύριο το πρωί συνάντηση να πιούμε καφέ. Αύριο το πρωί καφέ. Στο Ρεξ. Η Όπιτα την έχει. 10 και μισή βολεύει σε 11. Τσά στη Μαρία. Ναι. Εντάξει. Μαρία Πολιαζή. Περάσαμε καλά, ό,τι καλύτερο. Καλές επιτυχίες. Να ευχηθώ και που δάμε, επειδή να ευχηθώ το podcast μας έξω. Καλή χρόνια σε όλον τον κόσμο. Εννοείται. Με υγεία να ευχηθώ και καλές επιτυχίες σε ό,τι έχει ο καθένας. Μόνο αγάπη. Για σκόπο. Για σκοπό. Μόνο αγάπη, όντως. Ναι, μόνο αγάπη. Γιατί με την αγάπη μπορείς να παλέψεις τα πάντα. Βεβαίως. Τα οικονομικά προβλήματα, τα ψυχικά προβλήματα και όλα όσα έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ας ελπίσουμε πως το 24 είναι καλύτερο για όλους εκεί έξω, όποια, αφού είμαστε ένα αθλητικό show, όποια ομάδα και όποια αγάπη έχουν, να συνεχίσουν να την αγαπούν, γιατί το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ζωή και στο να χτίσει προσωπικότητες, ακόμα και στους θεατές, στους φιλάθλους. Θέλω να βλέπω τους νέους στα γήπεδα, οποιοδήποτε άθλημα και να εντούτον, οποιαδήποτε ομάδα και να αγαπούν, να τους στέλνουν οι γονείς τους, να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες, γιατί ο αθλητισμός σαν σύνολο δημιουργεί χαρακτήρες. Ρε σε αγαπάμε αληθινά και σε προσέχουμε. Του φέραμε μέχρι και σάντουιτς διατροφικό από κούλα που γιατζή. Σειρά και καλοπούλα. Και σοκολατίτσα μην μας κουραστείς. Εντιαμέ απέναντι περιμένει με βλέπω. Θα το χτυπήσει. Είσαι καθηγητής όπως τον πατέρα και την γεια σου Μαρία, ό,τι καλύτερο. Πάντα γερός. Λοιπόν, Πογιατζή, πάω μόνος θα με πάρεις ή με λεωφορεία Χατζηλίκος. Ό,τι βρω το στόπ. Γεια σου παιδιά. Γεια χαρά.